Αλεξανδρίας Στραμάτων, πιο πάνω με Επέθρο Θέατρο, το Δημοτικό Μεσολείο είναι ακριβώς δίπλα. Υπάρχουν δύο σχολεία σε απόσταση αναπνοής από το κτίριο της βιβλιοθήκης και πιο εκεί είναι το αθλητικό μας κέντρο, στο τέλος του δρόμου. Δηλαδή είναι ένας εξαιρετικός χώρος, πώς να το πω, με όρους κλάστερ αθλητισμού, πολιτισμού, νεολαίας. Έτσι, θα το πούμε, το κτίριο στην τελική του μορφή θα είναι αυτό. Και εδώ είμαστε. Θα τελειώσει το 15. Θα τελειώσει το 15. Εδώ στεκόμαστε εδώ ακριβώς απέναντι και βλέπουμε και αυτές τις διαφορετικές κλίσεις που έχουν δώσει οι αρχιτέκτονες για να δώσουν μια ιδιαίτερη όψη στο κτίριο. Πάνω από, από τον πετό που είναι τώρα το τυχείο του κτηριακού μπαίνουν κάποια πάνελ, δηλαδή με γραμμώσεις δίνουν έτσι ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στο. Και βέβαια το κτίριο, η δομή του κτιρίου είναι η εξής. Το και σε ηλεκτρονική μορφή. Ευχαριστώ που είστε σε κάποια συνεργάτη. Και πάμε να βάλουμε και μέσα λίγο στο κτίριο να. Να σας πούμε λίγα πράγματα λίγο για το έργο μας. Λοιπόν, εδώ τώρα που βρισκόμαστε είναι ουσιαστικά το κύριο λόμπι να πηγαίνει στις βιβλιοθήκες. Εδώ αριστερά μας είναι οι τουαλέτες, ακριβώς από κάτω μας είναι η κεντρική βιβλιοθήκη. Τα δύο κύρια στη μέση έχουμε διαφορετικό αναγνώμα το κτίριο. Η κυρία βιβλιοθήκη είναι στα δύο κτίρια που βλέπουμε πάνω. Το ισόγειο είναι εκεί πέρα δεξιά μας. Αλλά και όλος αυτός ο χώρος υπουργείου είναι χώρος εκδηλώσεων. Δηλαδή θα είναι ένας ανοιχτός χώρος υποδοχής όπου εκθέσεις ζωγραφικής και τέτοιες μπορούν να γίνονται εδώ. Έχετε άλλους τέτοιους χώρους εκεί, δεν θα έχετε. Έχουμε, αλλά... Κάτσε, εγώ το κατάλαβα, πήρε το δρόμο τότε. Το πήρε, αλλά όπως το ξέρετε πολύ καλά, τα μεγάλα έργα έχουν μεγάλα προβλήματα και... Για να μπορεί να παίρνει το προϊόν από όλους τους παραγωγούς, να το εμπορεύεται και να το συσκευάζει αποκλειστικά ο συνδυασμός. Αυτή την έχουμε, τίποτα άλλο. Γιατί τότε η εμπορική ήταν 100% εξαγωγή του προϊόν, ερχόταν οι έμποροι από Ιταλία, από Ισπανία, που συνήθως εκτεθούνταν και πηγαίναν σε κάθε παραγωγό που είχε ανάγκη και οι τιμές πεζόταν πάνω κάτω αναλόγως πόσο τι ανάγκη είχε ο κάθε παραγωγός. Οπότε τότε οι γονείς μας είπαν να κάνουν ένα συνδυασμό, να συνδεθούν όλοι μαζί. Πράγματι έγινε αυτό και πράγματι από τότε μέχρι σήμερα ο συνδυασμός μπορεί, συλλέγει, τυποποιεί, αποθηκεύει, συντηρεί το προϊόν και φτάσαμε μέχρι σήμερα αυτό να μπούμε και στην καινοτομία και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουμε κάνει. Θα έλεγα ότι ο συνδυασμός πάει πάρα πολύ καλά και στις πωλήσεις και δεν έχουμε πρόβλημα και του χρόνου η παραγωγή είναι πουλημένη. Έχουμε μπει στην παγκόσμια αγορά και στο εσωτερικό πάμε καλά. Σας αναγγείλω ότι δεν ξέρω αν μας είπετε πάντως την Παρασκευή μας βράβευσε και το υπουργείο και άλλοι διαταγείο φορείς που μας επέλεξαν να πούμε σαν πρότυπο κλιματικέ και για τις εξαγωγές. Μα εδώ βλέπω και την 1933 πρέπει. Όχι, για τα καινούργια τα μεταβραβεία λέω. Αυτή είναι η ιστορία τώρα, αυτό που λέει το νόμο. Το βραβευτήκαν πάλι σαν πρότυπο επιχειρηματία από τους επιστήμονες όλης της χώρας. Προσπαθούμε, εμείς από εμάς
Ζητάμε σαν Υπουργείο, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητάμε να μας στηρίξετε. Όχι τίποτα άλλο για το συνδυασμό, γιατί πάμε καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά θέλουμε να κάνουμε ένα μουσείο. Ήδη την Τρίτη έχουμε να βγούμε με τον πολιτή που θα μας πουλήσει ένα υπόλοιπο. Να κάνουμε ένα μουσείο για να φέρουμε από όλη την Ευρώπη κόσμο που μας ζητάνε και από το εσωτερικό. Να δουλέψει ο κόσμος και να έχουμε κίνηση κόσμου εδώ μέσα. Αυτό θέλουμε. Μια αύξηση του υπάρχοντος πρόγραμμα του ΕΠΑΔΗΜ. Έχουμε ένα πρόγραμμα, του ειδικό πρόγραμμα του Δήμου. Δεν έχει πρόβλημα, σας δημιουργήσουμε εμείς. Όχι, θα κάνουμε λίγο ζημιά. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα που είχε γίνει για την αποκατάσταση σεισμικών ζημιών μετά του Σημείου του 1995 και το οποίο μεταξελίχθηκε, λέγεται ΕΠΑΔΗΜ, είναι εθνικό σκέλος που διαχειρίζεται η περιφέρεια, χρηματοδοτείται από εσάς αυτό που είναι. Έχει προϋπολογισμό, μπορούμε από εκεί μέσα να το χρηματοδοτήσουμε. Εκεί θα το δούμε, μια και ήρθε. Εκεί θέλω να μας υποσχεθείτε, γιατί όλο το συμβούλιο, όλη η διοίκηση. Λέει, θα πει στον υπουργό να μας δώσει. Θέλουμε να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Πουλάμε μας. Κράτουμε τις ευκαιρίες και τα μέσα ενημέρωση. Εκεί 300.000 ευρώ είναι αύξηση, θα το δηλώνουμε σχεδόν. Εγώ να ευχαριστήσω τώρα επί τη χείρα που του λέμε τον κύριο υπουργό, διότι στο αίτημά μας που έγινε μέσω του κυρίου Γιαννούση για την χρηματοδότηση από το ΕΠΑΔΗΜ, μας έδωσε πριν λίγο χρονικό διάστημα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τακτοποιήσουμε φίλες και να δώσουμε μια μεγάλη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη, κύριε Υπουργέ, να αυξηθεί αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό, αλλά σας ευχαριστούμε. Αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειακό και τον κύριο Υφυπουργό που πάντα είναι μαζί μας, την Άγκο φυσικά, όλους αυτούς τους φορείς που μας βοηθάνε, μας στηρίζουν. Και όλοι μαζί πάνε μπροστά και μπορούμε, ας πούμε, έρχονται και ξένα κανάλια και διαφημίζουμε Ελλάδα. Πρόσφατα είχαμε το CNN, είχαμε γερμανικό μεγάλο κανάλι, Σιγκαπούρης. Δηλαδή έρχονται από όλο τον κόσμο τα κανάλια και... Είναι δύσκολη η διαδικασία συλλογής. Αλλά τώρα μπαίνουν πάρα πολλοί νέοι στο προϊόν, πραγματικά μας χαροποιεί αυτό, ήδη από πριν από 3 χρόνια και πέρυσι και φέτος. Λόγω της κρίσης, δηλαδή. Μπήκαν και στα 3.000 τρέματα. Έχει Θεσσαλάδη, Πόπα από την Κρήτη, Κρόκο, Κοζάνης, Μέλη και Βαστίχα. Για το δείτε τώρα, συμβουλής δώρο, επισήμπησε με τη σκέπαση. Και στην Προεδρία, και αυτό είναι ο Κρόκος. Εδώ είναι και η ματίδα που τους σκευάζουμε. Και εδώ τον βάλουμε σε μήλο και γίνεται σε σκόνη. Είναι 0,25 το γραμμάριο, 4 φακελά και ένα γραμμάριο. Και το κανόνι που κάνει ο Γιάννης ο Μιχαλίδης, που κάνει τίποτα με Κρόκο. Λοιπόν, αυτό θα φύγετε στην Άγκλο, θα πάρετε και τσίπορο με το Κρόκο. Πρέπει να κάνουμε και μια φαρμακευτική έρευνα κατά πόσο είναι δυνατό. Δεν είναι τσάι-τσάι, είναι ρόφημα, γιατί σε κάτι συσκευασία που βλέπετε πάει από 4 μέχρι 7 βότανα. Μπαινιμές, πάντα όλα αυτά, όλη η συγκέψη με βάση τον κρόκο. Την οποία έρθει η δρόγη από το εξωτερικό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε ακόμα να βρούμε δρόγη στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Σιγά σιγά όμως θέλουμε στην περιοχή μας να βάλουμε πιλωτικά να αρχίσει και το κόψιμο του νήλου που κάνουμε εδώ. Εμείς 45 χώρες μαζί τα είναι διάφορες γεύσεις, 7 γεύσεις έχουμε τώρα, αλλά θα πάμε και σε άλλα προϊόντα τώρα. Ναι, αυτό είναι η εξαγωγή για Ρουσία. Σε κάθε κλαμπ που κάνουμε και την δική της μαγιάτα. Σας προχωρώ ότι αυτό τέτοιο χημείο είναι από τα στην Ελλάδα έρθει σαν αυτά πολύ καλά. Βέβαια, εμείς στόχος μας είναι, επειδή έχουμε και όλα τα μηχανήματα από υδροβολτογράφους και τομογράφους, θέλουμε να το κάνουμε σαν ένα διαβαλκανικό κέντρο έρευνας εδώ, να το πιστοποιήσουμε και να κάνουμε και τρόφιμα. Να πιστοποιείται από εδώ. Αυτό, στον Μπέλγον δηλαδή είναι η εξέλιξη που πάμε. Έτσι, σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία, δουλεύουμε εποχικά, έχουμε φτάσει σε σημείο, δουλεύουμε περίπου να διπλασιαστεί η δουλειά μας, να μπορέσουμε να πουλήσουμε περισσότερα ροφήματα, να εξάγουμε σε περισσότερες χώρες. Και γιατί όχι να βάλουμε και μία, δύο, τρεις γραμμές παραγωγής. Και σαν τρόπο. Σε αυτό που δεν έχουμε γίνει. Δηλαδή, βέβαια δεν μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Ξεκινήσαμε λίγο αργά.